Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκίνησα σήμερα από την Βιέννη. Έφτασα στο Γκρας, το οποίο θα το εξερευνήσω λίγο έτσι καμιά ωρίτσα. Και συνεχίζω άλλα 300 χιλιόμετρα σήμερα για το Ζέλαμ Σι, όπου εκεί θα συναντήσω τον Κυριάκο από την Κύπρο, ο οποίος ξεκίνησε με τη Βέσπα του για να παρευρεθεί στο meeting Vespa Alp Days. Δώρο από Ελλάδα, συμβολικό, που είναι ένα κλαδί ελιάς από την αρχαία Ολυμπία, σύμβολο ειρήνης και φιλίας. Δίπλα από το Ζέλαμ Σι είναι το πολύ διάσημο πέρασμα Grossglockner. Παρόλη την τιμή που έχει για να κάνει το πέρασμα, θεώρησα ότι μια φορά γίνονται ένα τέτοιο ταξίδι και θα ήταν κρίμα να μην δω το διασημότερο πέρασμα της χώρας, της Αυστρίας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είναι Σάββατο 17 Ιουνίου. Και πάω στο Grossglockner. Το πόσο είναι 25,50, είναι πάρα πολύ ακριβό. Άμα να μου ρωτήσει, πού πάω το πίνακα. Άμα μου το πιάνω, ξέρει να μην χρονίζει. Χιόρονιο, βοσκή, χιόρονιο. We'll be right back.
Λοιπόν, πίσω μου μπορείτε να δείτε την υψηλότερη κορυφή των τριών Άλπων, το Cross Glockner, στα 3.798 μέτρα. Είδα τον Cross Glockner και προχώρησα από την άλλη πλευρά του περάσματος σε ένα πανέμορφο χωριό το οποίο έχει θέα την κορυφή Cross Glockner, το Heiligenblut. Μετά από το Ζέλαμζέ συνέχισα δυτικά προς Ίνσπρουκ, περνώντας από το πέρασμα Γκέρλος, ένα πάρα πολύ όμορφο πέρασμα, και το Γκέρλος, όχι τόσο ακριβό, το Γκέρλος είναι στα 6 ευρώ. Αφού είδα το Innsbruck πάλι στα πεταχτά, αυτά τα πεταχτά που κάνω είναι επειδή δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να μένω μέσα στη... να διανυκτερεύω μέσα στις πόλεις. Πρέπει να βγαίνω έξω για να βρίσκω κατασκηνωτικούς ή ακόμα και για ελεύθερη κατασκήνωση, το πιο συνηθισμένο είναι αυτό. Γενικά στο κεντρική Ευρώπη που είμαι είναι πάρα πολύ ακριβά για το δικό μου budget να μένω, ούτε καν σε hostel δεν βγαίνω, πολύ σπάνια και αν. Γι' αυτό προσπαθώ να φτάνω στις πόλεις το πρωί, να ξοδεύω όλη την ημέρα μου στην πόλη μέσα και το βράδυ να πηγαίνω να βρίσκω ένα μέρος να κατασκηνώνω. Στην Αυστρία, όπου και να οδηγήσεις, οι δρόμοι είναι πανέμορφοι. Προχωράς, είναι το πράσινο από πάνω οι Άλπες, τα παραδοσιακά, τα σπιτάκια, τα χωριουδάκια. Τώρα δεν μπήκα αυτό γενικό δρόμο για να ξέρω τι γίνεται. Πάντως από τους δευτερεύον δρόμους που πάω, όλη η χώρα είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή βλέπεις σκηνικά και είναι λες και βλέπεις πίνακα ζωγραφισμένο. Είναι απίστευτα όμορφα. Γενικά η Αυστρία είναι η μόνη χώρα που έχει στα περάσματά της διόδια. Ούτε η Ελβετία έχει, ούτε αν δεν κάνω λάθος η Ρουμανία στα Καρπάθια, ούτε η Ιταλία, ούτε η Γαλλία. Η Αυστρία είναι η μόνη χώρα που χρεώνει τα περάσματα. Και κακώς το κάνουν. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like στη σελίδα του Facebook, κάντε ένα subscribe να σας έρχονται ενημερώσεις και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.